κύριε, να ανακαλέσετε μικροπολιτική, μικροπολιτική. Ξέρετε κάτι, μη δυναμητίζετε το κλίμα, θα βρούμε λύση. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν βρούμε λύση. Σας ανακαλώ λοιπόν στην τάξη, δεν έχω το δικαίωμα να σας επιπλήξω, αλλά σας ανακαλώ όμως στην τάξη. Σας παρακαλώ πολύ. Και περιμένω να ανακαλέσετε και να ζητήσετε και συγγνώμη από τον συνάδελφό σας. Παρακαλώ πολύ, κύριε Αντρίνη. Όχι, δεν ζητά συγγνώμη, ωραία. Είναι πολιτική τοποθέτηση. Δεν είναι πολιτική τοποθέτηση αυτή που κάνατε. Έχετε ξεπεράσει τα όρια. Και στην Ελληνική Βουλή τη λέξη μικροπολιτική την ακούτε πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής δεν λέει στην τάξη. Σας παρακαλώ πολύ. Σας ανακαλώ στην τάξη. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε. Και ας με ανακαλέσει το σώμα εμένα στην τάξη, όσο έχει το δικαίωμα, αν λάθος σας ανακάλεσα. Λοιπόν. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι θέμα πολιτικό, όπως πολιτικό είναι όλα τα μεγάλα ζητήματα. Η στάση του καθενός μας, ως πολίτες, ως άτομα, αλλά και ως οργανωμένοι φορείς, η πολιτεία με όλους τους φορείς, πράγματι έχουν εδώ και χρόνια στον τόπο μας να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και έχουμε μείνει πολύ πίσω και δεν έχουμε δείξει τον καλύτερό μας σε αυτό. Αν κάποιος παρακολουθεί από την αρχή το Δημοτικό μας Συμβούλιο, καταλαβαίνει για ποιους λόγους συνέχεια παλινδρομούμε και δεν δίνουμε λύση ποτέ στο πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ούτε προσωπικό, κανενός συμβούλου, ούτε κανενός το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι πρώτα-πρώτα το μέλλον των παιδιών μας. Είναι θέμα όλων μας και λύνεται πολιτικά. Πολλές φορές ακούγεται ένας μηδενισμός, μία κριτική δεν κάνετε τίποτα, τόσα χρόνια ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, χωρίς επιτέλους να κάτσουμε σοβαρά και να δούμε ότι τα θέματα αυτά δεν λύνονται ούτε από τον απλό Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σπαρτιατών, αλλά λύνονται με οργανωμένο πρόγραμμα και με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας και της πολιτείας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε φτάσει εδώ και κατανοώ και το έχω πει πολλές φορές την αγωνία των κατοίκων της περιοχής του Αφισού και των όμορων οικισμών, γιατί δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη και φτάσανε στα δικαστήρια, γιατί πράγματι όλη αυτή η νοοτροπία του πολιτικού κόστους, όλη αυτή η νοοτροπία, τα σκουπίδια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παράγουμε εμείς, να μην ενδιαφέρεται κανένας και να το ρίχνουμε στο γείτονα. Όλη αυτή η αντίληψη που επικρατεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, να μην παίρνει κανείς το κόστος κεντρικά και να παλινδρομούμε κάθε φορά να γυρίζουμε και να μας ξεπερνούν οι εξελίξεις, το πληρώνουμε και είμαστε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο που δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά αν δείτε, σχεδόν όλη η Ελλάδα, άλλοι λίγο πιο μπροστά, άλλοι λίγο πιο πίσω, είπε προηγουμένως ο κ. Μυράκης, η Πελοπόννηση είναι τελευταία. Ναι, γιατί εμείς δεν περάσαμε κανένα στάδιο. Αλλά και κάποιοι άλλοι που κάναν κάποια βήματα και φτιάξανε χιτά, ήδη αυτοί σε 1,5 χρόνο, ακόμα και οι φιλοί, όλοι διαβάζουμε σε εφημερίδες και ακούμε, 2 χρόνια ζωής έχει ακόμα, οπότε το λεκανοπέδιο ούτε το λεκανοπέδιο δεν έχει, που είναι ισχυρότατη δήμη και με μεγαλύτερο και οξυμένο πρόβλημα από την περιοχή τη δική μας. Τι θέλω να πω σε αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε συντονισμένα. Δεν είναι τι είπα εγώ πριν, τι θα έκανα να βρω έναν άλλο χώρο, να τον βρω πρόχειρα, να διαφωνήσει ο άλλος, γιατί και άλλον 100 χώρους θα μπορούσαμε να βρούμε, θα υπήρχε η ίδια κατάσταση, όλοι θα αντιδρούσανε. Πρέπει λοιπόν να ακολουθηθεί επιτέλους αυτόν τον τόπο ένας σχεδιασμός, ο οποίος σχεδιασμός θα φτάσει μέχρι το τέλος του για να δώσει μία λύση. Μας ξεπερνούν τα πράγματα. Μιλούσαμε πριν λίγα χρόνια για χιτά και η χιτά αυτή τη στιγμή δεν είναι νόμιμη, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουν αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περάσαμε στη λύση των χιτή και αυτό θα ξεπεραστεί. Μιλάνε για εργοστάσια στην Κεντρική Ευρώπη. Σε λίγο, μέχρι να αποφασίσουμε εμείς, θα έχει και αυτό ξεπεραστεί. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα την πρώτη εξαγγελία της νέας υπουργού, της κυρίας Μπιρμπίλη, που είπε για το γραμματικό ότι σταματάμε τη διαμέχρι, ήτανε με ΜΑΤ πριν από λίγο καιρό, για να επιβάλλουν τη διαδικασία της κατασκευής χιτά. Έλεγε τόσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, σταματήστε τα χρήματα πάνε στράφη, γιατί δεν σε λίγο καιρό θα είναι αδειοδοτημένη, και ευτυχώς βγήκε
η γυναίκα και είπε πάμε σε χυτή. Σε λίγο και το χυτή θα είναι ξεπερασμένο. Και δεν θα έχει λυθεί το πρόβλημα στο λεκανοπέδιο, όπως δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα εδώ. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μια πολιτική συντονισμένη πορεία. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά. Δεν υπάρχουν ούτε κάτοικοι του Αφισού από εκεί, ούτε κάτοικοι του Κλαδά από την άλλη πλευρά, είτε των Αμικλών είτε της Σπάρτης. Είναι τα σκουπίδια τα δικά μας και είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά και όλους μας αφορά. Η προστασία του περιβάλλοντος, είπα, ανήκει στα παιδιά μας και αφορά τους πάντες. Ακολουθήθηκε ένας προγραμματισμός από την προηγούμενη, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Επιλέχθηκε ο δεματοποιητής. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία του δεματοποιητή, όχι αν είναι το σωστό μέτρο, το ενδεδειγμένο. Αυτό επιλέχθηκε. Άρα λοιπόν, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι δήμαρχοι και είναι εδώ να πει ο καθένας, θα λύσω μόνος μου το πρόβλημα που δεν μπορεί να το λύσει, ή θα πήγαινε συντονισμένα σε έναν κάποιο σχεδιασμό να ακολουθήσει την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Με τις μελέτες που απαιτούνται, με όλα αυτά που απαιτούνται. Πόσος καιρός μας πήρε για να τελειώσει η υπόθεση με το ΑΣΥΜΗ. Έχουν ξοδευτεί χρήματα της πολιτείας των δημοτών μας, του φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. Πρέπει να γίνουν μελέτες με πολύ προσεκτικά βήματα, χωρίς λαϊκισμούς, για να μπορούν να πιστούν και οι κάτοικοι και να μην αντιδράσουν εκεί ότι γίνεται σωστά και μελετημένα η επιλογή αυτού του τόπου. Θα συμφωνήσω για να φτάσουμε, γιατί ξεστράτησε η κουβέντα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για τη διαχείριση απορριμμάτων. Εμένα η προσωπική μου άποψη σαν άτομο είναι επιλογή στην πηγή και χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκίνησε και πάει πολύ καλά το σύστημα της ανακύκλωσης. Πρέπει να γίνει και κομπωστοποίηση και πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο αυτή η διαδικασία. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Επιλογή στην πηγή και ένα τελικό, δεν ξέρω αν αυτό θα είναι παραγωγής ενέργειας ή ότι διαλογή, ναι συγγνώμη, διαλογή στην πηγή, συγγνώμη. Ένα κεντρικό σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ούτε και για το ΑΣΥΜΗ φτάνει ένα για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, για να λυθεί οριστικά. Η πολιτική μας άποψη και η πολιτική μας θέση είναι η οριστική λύση του προβλήματος. Τώρα εδώ κουβεντιάζουμε για τον ένα μήνα, τους δύο μήνες που έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου, τον 1,5 μήνα που θα δούμε πού θα τοποθετήσουμε εκείνον τον περίφημο δεματοποιητή, για να είμαστε κάπως νόμιμοι σε αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι να δοθεί οριστική λύση. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουμε στόχο την οριστική λύση, όλοι μας ομόφωνα αναγνωρίζουμε και δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα με την περιοχή του Αφισού, ότι είναι κορεσμένος ο χώρος αυτός. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Το ότι επιλέχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάει ο δεματοποιητής εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας εδώ είπε και έδωσε την κατεύθυνση επιλογή ενεργών Χαδά. Γι' αυτό επιλέξαμε το χώρο αυτό. Λοιπόν, αν αυτό δεν ισχύει και ξέραμε ότι θα πάρει τόσους μήνες, θα ψάχναμε να βρούμε έστω άλλο χώρο. Και γι' αυτό και ήταν πολύ σοφή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία την επιμελήθηκε προσωπικά ο κύριος Πρόεδρος, που έβαλε χρονοδιαγράμματα, έβαλε όρους και έβαλε και τηρούμε απαραίτητα τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα που έβγαλε η απόφασή μας εκείνη η ιστορική να κλείσει ο Χαδά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Και ομόφωνα το αποφασίσαμε. Άρα λοιπόν τώρα ερχόμαστε και ξεστρατίζουμε με το να τοποθετούμαστε γενικά στο θέμα από το διατάφτα, που είναι μια συγκεκριμένη απόφαση. Σε ένα μήνα, λίγη, τελειώνει η τοποθέτηση στην προβατομάντρα των απορριμμάτων της Σπάρτης και των τριών ακόμα δήμων που ρίχνουν εκεί. Τι θα κάνουμε μέχρι, όχι την οριστική λύση που θα πάρει ένα χρόνο ή μπορεί να πάρει και ένα εξάμηνο, μέχρι έστω το μεσοδιάστημα την νόμιμη εκείνη του δεματοποιητή. Τι γίνεται λοιπόν, θα πάμε σε τι, και συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Πρόεδρο και με τον κύριο Σκρεπέτη, ότι έχουμε τρεις συγκεκριμένες λύσεις, τις έβαλε η κοινή λογική, τις λένε. Συνεχίζουμε με να ρίχνουμε εκεί παραβαίνοντας την απόφαση του δικαστηρίου και πληρώνοντας το πρόστιμο. Πηγαίνουμε σε ιδιώτη μετακυλίοντας το κόστος με τα ανταποδοτικά στους δημότες. Μένα η προσωπική μου άποψη, αυτό δεν θα το δεχόμουν ποτέ και θα το γιατί η διαχείριση απορριμμάτων είναι ευθύνη της πολιτείας. Είναι πολιτική θέση αυτή. Δεν μπορεί να μας ρίχνουν με όλες τις παλινδρομήσεις στα χέρια των ιδιωτών, γιατί τα σκουπίδια είναι χρυσοφόρα, έτσι πηγή, να λύνουν το πρόβλημα οι ιδιώτες και εμείς σαν πολιτεία οργανωμένοι να μην μπορούμε να το λύσουμε. Άρα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να δίνονται εκατομμύρια που να μετακυλίεται το βάρος στους πολίτες της Σπάρτης, του Αφισού, της Κοκκινόραχης,
Γιατί εμείς είμαστε ανάξιοι να λύσουμε ένα πρόβλημα και να το λύνουν οι ιδιώτες το πρόβλημα. Άρα λοιπόν.